Αυτές είναι οι 9 μεγάλες ρωσικές πόλεις που βρίσκονται εντός του Βεληνικού των Ουκρανικών Ατάσμς. 5 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν. Σύμφωνα με την αμερικανική δεξαμενή σκέψη στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου λοιπόν, 9 μεγάλες ρωσικές πόλεις συνολικού πληθυσμού 4,7 εκατομμυρίων κατοίκων θα βρεθούν εντός του Βεληνικού των δυτικών πυράβλων μεγάλης εμβέλειας εάν η Ουκρανία λάβει το πράσινο φως για χρήση τους εντός της Ρωσίας. Πιο συγκεκριμένα, η λίστα των ρωσικών πόλεων που θα απειληθούν από τα ουκρανικά όπλα μεγάλου Βεληνικούς περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 μεγάλα αστικά κέντρα της ρωσικής επικράτειας, την πόλη Ροστόφοντον πληθυσμού 1,15 εκατομμυρίων ανθρώπων και την πόλη Βορονές με πληθυσμό σχεδόν 1 εκατομμυρίου. Αυτή τη στιγμή, οι δυτικοί σύμμαχοι και εταίροι του Κιέβου δεν επιτρέπουν στον Ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιήσει ισχυρά πυραυλικά συστήματα δυτικής παραγωγής για πλήγματα βαθιά εντός ρωσικής επικράτειας, οπότε αυτές οι 9 ρωσικές πόλεις δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο από αυτά τα όπλα. Αναλυτικότερα, οι πόλεις που αναφέρθηκαν στην λίστα της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης είναι οι εξής: η πόλη του Κούρς με πληθυσμό 436.000 κατοίκων, η πόλη Οριόλ με σχεδόν 300.000 κατοίκους, η πόλη Μπριάνς με 373.000 κατοίκους, η πόλη Τάγκαρονγκ με πληθυσμό 245.000 κατοίκους και βρίσκεται στην ακτή της θάλασσας Αζόφ, η πόλη Λίπεκ με πληθυσμό 485.000 κατοίκων, η πόλη Σμολένς με 312.000 κατοίκους, η πόλη Καλούγκα των 330.000 κατοίκων, η πόλη Ροστόφοντον με πληθυσμό 1,14 εκατομμύρια ανθρώπων και τέλος το Βορονές με 1,05 εκατομμύρια κατοίκους. Όμως, εάν το Κίεβο λάμβανε το πράσινο φως, και οι 9 αυτές πόλεις θα απειλούνταν από δυτικούς πυράβλους μεγάλου Βεληνικούς, όπως τους βαλιστικούς πυράβλους μικρής εμβέλειας ATASMS που εκτοξεύουν τα συστήματα HIMARS που έστειλε η Ουάσιγκτον στην Ουκρανία. Αυτοί οι πυράβλοι μπορούν να χτυπήσουν εχθρικούς στόχους σε μέγιστη απόσταση 300 χιλιόμετρων μακριά. Τέλος, κάποιες από τις πόλεις της παραπάνω λίστας βρίσκονται οριακά εντός του Βεληνικού των πυράβλων ATASMS, πράγμα που σημαίνει πως δεν διατρέχουν κίνδυνο από ουκρανικά όπλα μικρότερου Βεληνικούς, όπως για παράδειγμα τους βρετανικούς πυράβλους Cruise τύπου Storm Shadow. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.